Αλλά βεβαίως δεν είναι και τα ίσθημια. Έχουμε επικεντρωθεί στο δημοτικό ίσθημια, στο οποίο αυτό το οποίο θέλουμε, έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη. Θέλουμε μια επικαιροποίηση της μελέτης και βεβαίως όταν ανοίξουν τα προγράμματα να είμαστε καθόλου άτιμοι. Σε αυτά τα παρακολουθούμε και είμαστε από κοντά ακριβώς. Επίσης, ξέρετε ότι αδειοδοτήσαμε και το νέο κινητήριο των ισθημίων. Στο νέο πρόγραμμα θα εντάξουμε και μια χρηματοδότηση για την πρόσβαση για το δρόμο. Να πούμε ότι ο κύριος Σωτήρης Σοπέρας, ο αντιδήμαρχος, έχει θέσει ως θέμα την οδός Βαρδινογιάννη να τη μονοδρομήσουμε, που έχουμε ήδη δρομολογήσει τη μονοδρόμηση, αλλά το μισό εύρος να το κάνουμε ένα παραλιακό πεζόδρομο με φωτισμό, που πραγματικά ξέρετε ποια είναι ο οδός Βαρδινογιάννη, είναι η παραλιακή μέχρι του Μερμίγκη, την ταβέρνα, αν δεν θα μορφύνει και θα σώσει την κατάσταση, γιατί η Λοόμενη είναι εξεπαφής με το οδόστρωμα και ευτυχώς που μέχρι σήμερα το βλέπουμε και αυτό. Και βεβαίως πάμε και για την οριστική μελέτη του αλλιευτικού καταφυγίου του Καλαμακίου. Επίσης, ο Σωτήρης ο Πέρας, ο αντιδήμαρχος, προσπαθεί και το γήπεδο Ιωάννη Στέφα να δημιουργήσει τον περιβάλλοντα χώρο με κάποια γηπεδάκια, μινισό και μπάσκετ, δεν ξέρω, θα το δούμε. Όμως στον προϋπολογισμό θέλω να πιστεύω ότι, το οποίο θα ψηφιστεί εδώ στο ημερό, ότι όλα αυτά θα υπάρχουν.